κύριο Παύλο Γερουλάνο, υποψήφιο πρόεδρο για το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Κύριε Γερουλάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό που έβαλε ως το ανέδειξε και ως ζήτημα ο ίδιος ο κύριος Δούκας, ζητώντας μάλλον από τον κύριο Ανδρουλάκη να πάρει θέση και να πει αν μπορεί ή δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο ίδιος, και έχει να κάνει με αυτό που μας έλεγε νωρίτερα και ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, δηλαδή το άρθρο 36 που σημείωσα εδώ, του καταστατικού του κόμματος. Υπάρχει θέμα συμβατότητας? Κύριε Χαρίτο, έχω δεσμευτεί και θα το κρατήσω μέχρι το τέλος να μιλήσω μόνο για τα θέματα που αφορούν την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την εξαήμερη εργασία, ένα θέμα το οποίο ανοίγει όλες τις πόρτες για να παραβιαστούν εργασιακές σχέσεις. Έχουμε μια συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογκάν χωρίς ατζέντα. Σας καταλαβαίνω και το σέβομαι αυτό που πολύ λέτε. Μεγαλύτερα. Απλώς έχει ένα ειδικό βάρος αυτό, έτσι. Θα αναλωθούμε σε διαδικαστικά θέματα τα οποία δεν αφορούν τον πολίτη. Και το αποτέλεσμα θα είναι να μας γυρίσουν την πλάτη όπως έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Όσο το πολιτικό σύστημα ασχολείται με αυτά τα θέματα, τουλάχιστον δημοσίως και όχι εσωτερικά, αυτό κάνει κακό στο κόμμα. Άρα, αν διαβάζω σωστά το συλλογισμό σας, καλώς κάνει και είναι υποψήφιος ο κύριος Δούκας και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Υπάρχει διαδικασία μέσα στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν όργανα μέσα στο ΠΑΣΟΚ και αυτά θα αποφανθούν για ό,τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Απλώς για να το καταλάβω, γιατί για να υπάρχει κάποια διαρροή, από κάπου υπάρχει αυτή η διαρροή για την ασυμβατότητα ή μη, η οποία ενδεχομένως υπάρχει, θα πρέπει μόνα τους τα όργανα να αποφασίσουν αν θα ασχοληθούν ή το θέτει κάποιος. Ας τα λύσει αυτά τα θέματα το κόμμα. Mm-hmm. Σε ό,τι με αφορά, αντί να βγαίνω να σχολιάζω τις όποιες διαδικασίες, θα μιλάω μόνο για τα προβλήματα του πολίτη, διότι θεωρώ ότι μόνο έτσι θα βγούμε και ενωμένοι από τη διαδικασία, mm-hmm. και θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου ότι αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι τα δικά του προβλήματα και όχι απλώς πώς θα πλασαριστεί ο καθένας από εμάς σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία. Επειδή μιλήσατε για τα προβλήματα του κόσμου και το βάλατε σε αυτή την βάση, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, το θέμα αυτό. Προβληματισμένος ο κόσμος από μια σειρά ανατιμήσεις, από τον πληθωρισμό, από τις ανατιμήσεις σε μια σειρά ειδών πρώτης ανάγκης. Πώς εκτιμάτε ότι παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, αλλά περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει δράση, υπάρχουν υποψήφοι, γνωρίζουμε τα ονόματα, οπότε είναι πιο εύκολο να στρέψεις το βλέμμα στοχευμένα και να παρακολουθήσεις τι γίνεται? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει γίνει ξεκάθαρο πια ότι η Ελληνίδα και ο Έλληνας κατάλαβαν ότι αυτή η κυβέρνηση έχασε την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας. Και γιατί την έχασε? Διότι από την αρχή που ξεκίνησαν τα φαινόμενα των ανατιμήσεων, που είναι περίπου 6 μήνες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι οικονομολόγοι όλοι λέγανε ότι αυτή είναι μια συστημική αύξηση τιμών και ότι δεν θα φύγει πολύ γρήγορα. Μέχρι τον πόλεμο της Ουκρανίας η κυβέρνηση ούτε αναγνώριζε καν το θέμα των ανατιμήσεων. Τους πήρε άλλους 6 μήνες να αναγνωρίσουν το πρόβλημα. Ένα χρόνο μετά άρχισαν να ψελίζουν μέτρα και δεν τα πήραν παρά 1,5 χρόνο μετά. Όταν τα πήραν, ακόμα και όταν τα πήραν, αρνιόντουσαν ότι υπάρχει ελληνική εσχροκέρδεια. Θεωρούσαν ότι όλο είναι ένα εξωγενές πρόβλημα. Μέχρι που άλλαξε ο υπουργός και από τον κύριο Γεωργιάδη πήγαμε στον κύριο Σκρέκα. Ο κύριο Σκρέκα είναι ο μόνος που παραδέχεται ότι η ακρίβεια έχει και ελληνικά χαρακτηριστικά. Ήδη όμως ήταν πολύ αργά. Είχε γίνει μια προσβολή στο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού. Η ακρίβεια έτρωγε ουσιαστικά ένα εισόδημα που ήταν έτσι αλλιώς προβληματικό μετά τις απανωτές κρίσεις. Και όταν αποφάσισε να κάνει ελέγχους η κυβέρνηση, το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να συγκρατήσει πλέον τη ζημιά που είχε γίνει. Mm-hmm. Γιατί επιμένω στους ελέγχους? Διότι αν παρατηρήσετε, όποια χώρα κάνει σοβαρούς ελέγχους, καθυστερεί την αύξηση και επιταχύνει τη μείωση των τιμών όταν έρθει η ώρα για τη μείωση. Αν δεν κάνει ελέγχους, η αύξηση προλαβαίνει την επόμενη αύξηση και έτσι έχουμε πολύ πιο γρήγορη αύξηση του πληθωρισμού όπως είχαμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, η έλεγχη ήταν το πιο σημαντικό και την ώρα που είπαμε εμείς ανακουφίστε τα νοικοκυριά με μείωση στο ΦΠΑ, η κυβέρνηση δεν το άκουσε και τι προτίμησε να κάνει? Να μαζέψει έμεσους φόρους και να μοιράσει ΠΑΣ. Άρα για να το τρέξω, ο Παύλος Γερουλάνος σε αυτό το οποίο λέγεται ακρίβεια το πρόβλημα, άλλοι το λένε καρτελοποίηση της αγοράς σε μία σειρά από τομείς όπως η ενέργεια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στέκει πού? Δηλαδή τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν
ούτως ώστε να υπάρξει μια ομαλοποίηση στην αγορά, είναι πια. Το σπάσιμο των καρτέλ είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει εκ των όνων κάνει αυτό. Να έχεις μια αγορά ανταγωνιστική είναι το μόνο πράγμα που θα κρατήσει τιμές χαμηλά στις δύσκολες ώρες. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο. Μέχρι να φτάσουμε εκεί χρειάζεται μια γερή μείωση του ΦΠΑ, ειδικά για τα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε την ανακούφιση που χρειάζονται τα νοικοκυριά να τη νιώσουν άμεσα και όχι να τους λες απλώς ότι εγώ θα μαζέψω έμεσους φόρους, το οποίο πάλι τους πληρώνουν τα ίδια τα μεσαία και χαμηλά στρώματα και θα σου στείλω αύριο να πας. Χρειάζεται λοιπόν άμεση ανακούφιση με μείωση του ΦΠΑ και την ίδια ώρα σπάσιμο των καρτέλ. Ο καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής σε ό,τι αφορά την ενέργεια μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ο ενδεδειγμένος δρόμος ή χρειάζεται αλλαγή εκεί? Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα με αυτό αν είχαμε κρατήσει έστω μέρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να δοθούν ακριβώς τους φορείς που μπορούν να μειώσουν την τιμή της ενέργειας. Ποιοι είναι αυτοί? Οι δήμοι, οι συνεταιρισμοί, τα επιμελητήρια. Αυτοί μπορούν να μειώσουν την ενέργεια στα ευάλωτα νοικοκυριά, στους αγρότες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τρεις ομάδες οι οποίες υπέφεραν από τις μεγάλες αυξήσεις της ενέργειας και θα μπορούσαν να έχουν εξυπηρεθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε και χαμηλότερο ΦΠΑ και να μην μοιράζουμε ΠΑΣ. Γιατί το λέω αυτό και γιατί το θεωρώ σημαντικό? Διότι έκανα μία πρόταση και μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Επίκυνται οι μεγάλες επενδύσεις σε παράκτια αιωλικά πάρκα. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε τίμημα πρέπει να πάρει η ελληνική πολιτεία για αυτά τα παράκτια πάρκα, τα οποία μπορεί να γίνουν μόνο από πολύ μεγάλες επενδύσεις, να ισοσκελίζονται σε ένα βαθμό με επιστροφή των χερσαίων εγκαταστάσεων εκεί που πραγματικά μπορεί να δώσουν φθηνή ενέργεια στις τοπικές κοινωνίες και στα ευάλωτα στρώματα. Κύριε Γερουλάνε, έχουμε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον, τριήμερη. Το μενού στο τραπέζι αυτή τη στιγμή είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας, συστήματα και τα πυρομαχικά, υπεραιτέρω στήριξη δηλαδή, και από την άλλη μια μεγαλύτερη προετοιμασία, μια καλύτερη στρατιωτική προετοιμασία σε ό,τι αφορά τις δομές και τις δυνατότητες της νατοϊκής συμμαχίας για πιθανές απειλές εν προκειμένου από την Ρωσία. Η Ελλάδα... Υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο στην ατζέντα του ΝΑΤΟ αυτή τη φορά και είναι αν θα μπορέσει να επιβιώσει το ΝΑΤΟ μια εκλογή Τραμπ. Ήταν το πρώτο θέμα που παίξαμε στο Δελτίο. Αυτό είναι η μυστική ατζέντα του ΝΑΤΟ. Υπό το πρίσμα αυτό που περιγράφεται λοιπόν και με δεδομένο ότι η χώρα μας στηρίζει με ό,τι έχει και δεν έχει την υπόθεση που λέγεται Ουκρανία απέναντι στην Ρωσία, με δεδομένο ότι αν υπάρξει μια μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς και τις δαπάνες, συμμετέχουμε και σε αυτό ιδεολογικά σε πρώτη φάση και φαντάζομαι και οικονομικά όταν αυτό ζητηθεί. Και επειδή είστε υποψήφιος για πρόεδρος ενός κόμματος, εσείς που στέκετε απέναντι σε όλα αυτά? Εγώ πιστεύω βαθιά ότι η Ελλάδα κερδίζει όταν είναι γέφυρα και χάνει όταν είναι σύνορο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν δείτε τις εποχές που ευδοκιμεί η χώρα είναι οι εποχές που η εξωτερική μας πολιτική χαρακτηρίζεται από πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες και όχι από μονοδιάστατες στάσεις απέναντι στα προβλήματα. Γιατί το λέω αυτό? Σήμερα η Ελλάδα θα μπορούσε να μιλάει και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία και να συμμετέχει ενεργά στο να λιανθεί το έδαφος για οποιαδήποτε συνθήκη αργότερα. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Δεν μπορούμε να εγκαταλείπουμε συμμάχους μας, ανθρώπους με τους οποίους έχουμε ιστορικές σχέσεις, όπως είναι η Παλαιστίνη για παράδειγμα, δημιουργώντας μια μονοδιάστατη πολιτική απλώς για να κάνουμε τους καλούς στην Αμερική. Δεν ξέρω αν μου διέφυγε, το είπατε και δεν σας άκουσα εγώ. Είπατε και για τη Ρωσία να κρατήσουμε το διάβλο ανοιχτό? Βεβαίως. Και για τη Ρωσία και προφανώς και στις δύο μεριές της Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας. Και το έζησα αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όταν την επί πρωθυπουργίας του Κώστα Σιμίτη και Υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου, η Ελλάδα έπαιρνε συνέχεια πρωτοβουλίες και συνέχεια έβρισκε ευκαιρίες να παίξει ένα διεθνή ρόλο. Τότε ήμασταν δυνατοί. Τώρα έχουμε δώσει όλη μας την προσοχή στο να κάνουμε τους Αμερικάνους ευτυχισμένους και η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση αύριο και να βρεθεί η Ελλάδα σε πολύ δεινότερη θέση από ό,τι είναι σήμερα με μια αμερικάνικη πολιτική η οποία δεν θα κοιτάζει με συμπάθεια τη στάση που έχει κρατήσει η Ελλάδα μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτώντας πρόσφατες συνεντεύξεις που έχετε δώσει
ρωτηθήκατε κάπου ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνατε και μιλήσατε για τους συνεργάτες, ο λόγος, τη στελέχωση, του, να στελεχωθείτε με ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ικανή σύμβουλη. Δεν ξέρω αν μιλώντας, δίνοντας την απάντηση αυτή, είχατε ήδη τα πρόσωπα αυτά κατά νου. Είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται και από τον σκληρό πυρήνα του σημερινού ΠΑΣΟΚ, είναι πρόσωπα τα οποία σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με το δικό σας το προσωπικό περιβάλλον. Καταρχήν, αυτό που είπα σαν πρώτη δουλειά του επόμενου Προέδρου και κάτι για το οποίο δεσμεύομαι είναι να ανοίξουμε το κόμμα. Mm-hmm. Το κόμμα έχει κλείσει. Το κόμμα έχει ερίσματα στην κοινωνία στα οποία μέσα από φορείς και θεσμούς όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο συνδικαλισμός, οι συνεταιρισμοί, τα επιμελητήρια, όπου στελέχη και αιρετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν πολύ μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία από ό,τι έχει το κεντρικό κόμμα. Το να επανακτήσουμε τη σχέση μας με αυτόν τον κόσμο το θεωρώ εκ των όνων κάνευ. Και αυτό θα το πετύχουμε στελεχώντας σωστά τους τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και στελεχώντας σωστά τις τοπικές οργανώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο... Αυτό προϋποθέτει χρόνο όμως για να συμβεί, έτσι. Όχι τόσο πολύ. Το να λειτουργήσουν σωστά οι τομείς πολιτικής που αναδεικνύουν ένα πολιτικό προσωπικό που έχει προοπτική να κυβερνήσει τη χώρα μπορεί να γίνει μέσα στον πρώτο μήνα της θητείας ενός νέου Προέδρου. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα στείλει ένα σήμα. Το κόμμα είναι ένα ανοιχτό ΠΑΣΟΚ, ένα ΠΑΣΟΚ που καλωσορίζει την κοινωνία, που θέλει στελέχη να αναδειχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία και που στο τέλος στοχεύει στο να πείσει την κοινωνία ότι έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει τη χώρα. Θεωρώ αυτό εκ των όνων κάνευ. Προφανώς η ηγεσία του ιδίου του ΠΑΣΟΚ και αν θέλετε, η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να στελεχώνεται από άνθρωπους που να έχουν κατάρτιση, να είναι προοδευτικοί άνθρωποι με άποψη για τη χώρα και που να οδηγούνται από μια διάθεση σύνθεσης των προοδευτικών απόψεων που υπάρχουν εκεί έξω. Γι' αυτό πιστεύω ότι η οποιαδήποτε συζήτηση για έναν πόλο ο οποίος μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη σε επόμενες εκλογές ξεκινάει από το να δημιουργηθεί μια ηγετική ομάδα του στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο να έχει τα αυτιά του ανοιχτά και διάθεση να συνεργαστεί με όσες δυνάμεις θέλουν να συνεργαστούν. Το απαντήσατε στο τέλος αυτό που ήθελα να ρωτήσω, αλλά να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, η διεύρυνση αυτή μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μια ηγετική ομάδα στο ΠΑΣΟΚ, η οποία θα δρομολογήσει ως ηγετική ομάδα και τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, ή μπορεί να είναι κάποιος άλλος αυτός ο οποίος θα είναι μπροστάρης σε κάτι τέτοιο από ένα άλλο κόμμα. Όχι, όχι. Νομίζω ότι εδώ θέλει ξεκάθαρες απαντήσεις. Οποιαδήποτε διαδικασία στόχο έχει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας να κυβερνήσουν τη χώρα, διότι αυτό είναι το πολιτικό πρόταγμα που έχουμε εμείς σαν χώρος, ο οποίος δεν είναι ένας χώρος διαμαρτυρίας αλλά ένας χώρος εξουσίας. Mm-hmm. Ξεκινάει όμως από ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι ανοιχτό, το οποίο καλωσορίζει δυνάμεις από όλη την κοινωνία, ακούει τις προοδευτικές φωνές όπου αυτές θέλουν να συμμετέχουν σε διαδικασίες και δεν κλείνει την πόρτα του σε κανένα. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένας πόλος ο οποίος αύριο μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία και να πει στον πολίτη ότι η δική του η διακυβέρνηση θα είναι καλύτερη από αυτή του κ. Μητσοτάκη. Βλέπετε δελεαστικές σκέψεις, προτάσεις, ιδέες σε κάποια από τα κόμματα της κεντροαριστεράς αυτή τη στιγμή? Μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Σε επίπεδο προτάσεων θα δείτε ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι ένα κόμμα που αγκαλιάζει μια πολύ μεγάλη πολιτική, ένα πολύ μεγάλο πολιτικό φάσμα από τις παρυφές της δεξιάς μέχρι και την αριστερά, πάντα είχε δυνατότητα να συνθέσει προτάσεις. Το θέμα είναι αν αυτές οι προτάσεις θα χτίζουν ένα συγκεκριμένο όραμα, το όραμα του ΠΑΣΟΚ, ή θα χτίζουν κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω στο όραμα του ΠΑΣΟΚ. Από την αρχή ήταν πολύ ξεκάθαρο και έλεγε ότι εγώ θέλω την απελευθέρωση της Ελληνίδας και του Έλληνα σε εθνικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Και τι εννοούσε με αυτό? Εννοούσε ότι πρέπει να απελευθερωθούμε από όλα αυτά τα πράγματα που μας κρατούν πίσω. Παράδειγμα, τις δυσκολίες που έχει οποιοδήποτε στην Ελλάδα για να δημιουργήσει, τις δυσκολίες που έχει για να δημιουργήσει κοινωνικό, πολιτισμικό ή και οικονομικό πλούτο. Εάν δεν απελευθερώσουμε αυτές τις δυνάμεις, η Ελλάδα πάντα θα σέρνεται. Λοιπόν, απλώς η απελευθέρωση αυτή είναι ένα ώρα, πολύ δυνατό όραμα, το οποίο πρέπει να το υπηρετήσουμε με τις προτάσεις που όλοι θα φέρουμε στο τραπέζι. Σας ακούω όλη αυτή την ώρα και ταξιδεύω στο τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής στην Γαλλία. Το εκλογικό αποτέλεσμα που έφερε τον Νέο Λαϊκό Μέτωπο
πρώτο σε έδρες και σκέφτομαι ότι για να το πετύχουν αυτό υπήρξε μία σύγκληση στην οποία συμφωνήσαν ότι ξέρεις να αφήσουμε στην άκρη αυτά που χωρίζουν, να προτάξουμε μόνο αυτά τα οποία μπορούν να ενώσουν και πάμε να βρούμε την περπατησιά μας στη διαδρομή. Πιστεύω ότι η Γαλλία, αυτό που έγινε στη Γαλλία υπηρετούσε το στάδιο στο οποίο βρισκόντουσαν οι γαλλικές προοδευτικές δυνάμεις εκείνη την ώρα. Και πιστεύω ότι έγινε αυτό, διότι αφήσανε μια ακροδεξιά να συγκροτήσει ένα ισχυρότατο μέτωπο με το οποίο θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές. Δεν έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε από τη μία μεριά μια συντηρητική διακυβέρνηση η οποία έχει δώσει έμφαση στην ευημερία των λίγων και έχει αγνοήσει τα κοινωνικά θέματα, το κοινωνικό κράτος, αυτά τα οποία κρατούν την κοινωνία πίσω. Και ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο σήμερα ή διαμαρτύρεται ή απέχει, διαμαρτύρεται με τα μικρά κόμματα ή μένει σπίτι του, το οποίο περιμένει λύσεις στα προβλήματά τους. Το Πασόκ μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να δώσει αυτές τις λύσεις και θα δώσει τις λύσεις ανοίγοντας πραγματικά τη διάθεσή του να ακούσει όποιον θέλει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Ας κάνουμε αυτό πρώτα. Λοιπόν, και μετά όλα τα άλλα επειδή τελειώνει ο χρόνος, ένα τελευταίο ερώτημα. Το πρώτο σποτάκι το οποίο δώσατε στη δημοσιότητα, δίνοντας αξία στον πολίτη, δίνεις αξία στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτό δεν συνέβη το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό το προτάσετε, έτσι. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να προτάξουμε έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Έχει περάσει πολύ καιρός που νιώθει ο κόσμος ότι η πολιτική ασχολιόταν με τον εαυτό της και όχι με τα προβλήματα του κόσμου. Και γι' αυτό και σας είπα ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή εγώ θα ασχοληθώ μόνο με αυτό, μέχρι να πείσουμε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα ότι αυτό που μας νοιάζει είναι να πάμε τη χώρα μπροστά και όχι απλώς να αλλάξουμε τις καρέκλες στις οποίες καθόμαστε. Παύλος Γερουλάνος, υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Και εγώ πολύ.